Έχουμε ένα Mercedes α160D και έχουμε τοποθετήσει σύστημα συναγερμού και εντοπισμού. Λαμβάνουμε ειδοποίηση στο κινητό μας για οποιαδήποτε παραβίαση γίνει. Εάν χτυπηθεί περιμετρικά από κραδασμό, εάν ανοίξει κάποια από τις 4 πόρτες και εάν γυρίσει το κλειδί στη θέση on. Λαμβάνουμε μήνυμα με συγκεκριμένη ειδοποίηση κάθε φορά για το αίτιο της παραβίασης και μπορούμε να απενεργοποιήσουμε και τον κινητήρα μέσω μηνύματος. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Κλειδώνουμε το αυτοκίνητο και ενεργοποιούμε και το σύστημά μας. Θα κουνήσουμε το αυτοκίνητο εξωτερικά να δούμε τον κραδασμό. Αφοπλίζουμε, οπλίζουμε πάλι. Τώρα θα ανοίξουμε την πόρτα. Και θα γυρίσουμε και το κλειδί στη θέση on όπως γίνεται σε μία παραβίαση. Αφοπλίζουμε. Και πάμε να δούμε τα μηνύματα που έχουμε λάβει. Λοιπόν, έχουμε λάβει κατά σειρά. Sensor alarm είναι ο αισθητήρας του κραδασμού όταν κουνήσαμε το αυτοκίνητο εξωτερικά. Μετά έχουμε λάβει Door Alarm, είναι το άνοιγμα της πόρτας και τέλος ACC Alarm όταν γύρισε το κλειδί στη θέση on. Σε κάθε μήνυμα έχουμε γεωγραφικό πλάτος και μήκος, ταχύτητα 0,07 χιλιόμετρα, δηλαδή ακίνητο το αυτοκίνητο, ημερομηνία με τη χρονιά πρώτα 2021, τέταρτος μήνας, 9 του μήνα, 11:31 η ώρα και link με τοποθεσία Google Maps. Μπορούμε να ανοίξουμε και το link να δούμε. Μας δείχνει ακριβώς Ανδριανουπόλεως και Λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως γωνία. Ακριβώς εδώ που βρίσκεται το κατάστημα. Λοιπόν, τώρα θα βάλουμε μπρος το αυτοκίνητο. Και θα στείλουμε μήνυμα να διακόψουμε τον κινητήρα μέσω μηνύματος. Αυτό είναι το μήνυμα. Αλλάζει, έχουμε πει, αυτός ο κωδικός. Το στέλνουμε. Βλέπουμε ταυτόχρονα και το αυτοκίνητο αριστερά. Βλέπουμε το αυτοκίνητο έσβησε. Και έχουμε λάβει και επιβεβαίωση ότι είναι επιτυχής η απενεργοποίηση. Λοιπόν, τώρα στέλνουμε μήνυμα για επανενεργοποίηση του κινητήρα. Αυτό είναι το μήνυμα. Αλλάζει, έχουμε πει, ο κωδικός. Το στέλνουμε και περιμένουμε. Μόλις λάβουμε την επιβεβαίωση, μπορούμε να ξαναβάλουμε μπρος το αυτοκίνητο. Ήρθε η επιβεβαίωση. Βάζουμε ξανά μπρος και λειτουργούν όλα κανονικά. Χωρίς check engine και προβλήματα. Αυτά.